Βρισκόμαστε εδώ στην Καλαμαριά, στο κέντρο ειδικής αγωγής, ακριβώς για να εκφράσουμε την πλήρη υποστήριξή μας, τη συμπαράστασή μας σε αυτό τον αγώνα που κάνουν οι εργαζόμενοι εδώ στο κέντρο και η κυρία Μιαούλη προσωπικά σε όλη αυτή την προσπάθεια, γιατί ακριβώς είναι καθήκον της κοινωνίας, θεωρούμε ότι είναι καθήκον των πολιτικών κομμάτων και υποχρέωσή τους να αναδείξουν αυτά τα προβλήματα. Απαιτείται γενναία χρηματοδότηση, απαιτούνται αυτές οι δομές να τις αναλάβει το κράτος, έτσι ώστε να χρηματοδοτούνται, να υπάρχουν νοσηλευτές, να υπάρχουν ειδικότητες, να υπάρχουν άνθρωποι που θα βοηθούν τα παιδιά με νοητική στέρηση ή με οποιαδήποτε άλλα προβλήματα. Είναι καθήκον της κοινωνίας να βοηθήσει τους συνανθρώπους μας, τα παιδιά μας, να αντιπαλέψει ρατσιστικά φαινόμενα και βεβαίως να στηρίξει όλες τις δομές και τις αναγκαίες υποδομές που χρειάζονται, έτσι ώστε αυτοί και οι οικογένειές τους να ζούνε ανθρώπινα, να ζούνε σε ένα πολιτισμένο περιβάλλον. Δεν είναι ατομικό οικογενειακή υποχρέωση, ατομική οικογενειακή υποχρέωση το να στηριχτούν αυτά τα παιδιά. Πρέπει να είναι στήριξη του κράτους. Και εδώ πρέπει να συμβάλλουν και οι μαζικοί φορείς του κινήματος, και οι δήμοι και οι περιφέρειες και οι κυβερνήσεις. Και βεβαίως από αυτή τη σκοπιά υποσχεθήκαμε εδώ στους ανθρώπους που επισκεφθήκαμε και μας ενημερώσαν αναλυτικά για τη λειτουργία του κέντρου, ότι το ΚΚΕ, η κοινοβουλευτική του ομάδα, θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της να διεκδικήσει, να πιέσει, να επιλύονται συνεχώς ζητήματα και μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή αν χρειαστεί, με αγώνες στο δρόμο.